Παρά τις εκκλήσεις του Υπουργείου Υγείας στην Πασινό για αναστολή των απεργιακών μέτρων, σύσσωμα τα μέλη της Συντεχνίας κατήλθαν σήμερα σε 12 ώρες στάση εργασίας, εξαπολύοντας δρυμή κατηγορό εναντίον του Υπουργού Υγείας, ο οποίος διέταξε πειθαρχική έρευνα ενάντια σε 5 νοσηλεύτριες του νοσοκομείου Αθαλάσσας, οι οποίες τον περασμένο Νοέμβριο αρνήθηκαν να φροντίσουν ασθενή με κορονοϊό κατόπιν οδηγιών που είχαν από την ίδια την Συντεχνία. Θεωρούμε ότι αδίκως κατηγορούνται οι συναδέλφοι σας, αχτελούσαν οδηγίες της Συντεχνίας, οπότε ναι, ζητούμε όπως αυτή θεωρηθεί άγκυρη. Η απεργία κλιμακώθηκε γύρω στις 9:30 το πρωί, όταν μέλη της Πασινό, εις ένδειξη συμπαράστασης στις συναδέλφους τους, διαμαρτυρήθηκαν έξω από το Υπουργείο Υγείας κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, στην οποία θα ανακοινωνόταν και η ποινή τους. Θυματοποιούνται 5 συναδέλφοι μας, δυστυχώς κινδυνεύει το πρόβλημα του συνδικαλίζεται πλέον. Έχουμε πάρα πολλές φορές φωνάξει και διαμαρτυρηθεί. Σήμερα ο αγώνας γίνεται και για τις 5 συναδέλφισσες νοσηλεύτριες που είμαστε δίπλα τους, αλλά και για ολόκληρο τη συνδικαλισμό. Παρά τις πιέσεις και τις προσπάθειες των νοσηλευτών να μεταπίσουν το Υπουργείο Υγείας, εν τέλει δεν βγήκε άσπρος καπνός, αλλά αντίθετα αποφασίστηκε ότι κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη Πέμπτη θα ανακοινωθεί η ποινή που θα επιβληθεί στις 5 νοσηλεύτριες. Η ποινή θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών και αυτή η διαδικασία είναι παράνομη, ανυπόστατη και άγκυρη και δεν θα έπρεπε να διεξάγεται. Στην αντίπερα όχθη το Υπουργείο Υγείας ρίχνει τον μπαλάκι των ευθυνών στους νοσηλευτές, αναφέροντας παράλληλα ότι η Πασινό ερμηνεύει κατά το δοκούν νόμους και διαδικασίες. Το δικαίωμα του συνδικαλίστευσε το έχει είναι εκεί, είναι αναφέρετο. Όμως σε όλη την διαδικασία και σε πρωτόγνωρες συνθήκες πανδημίας, ακούγαμε διαμαρτυρίες και από άλλες συντεχνίες, αλλά καμία συντεχνία δεν ήρθε να δώσει και οδηγίες για μη περίθαλψη ασθενή. Δεν μπορώ να πω από τώρα τι μπορεί να γίνει. Θα υπάρχει μια συνάντηση με όλες τις συντεχνίες και οργανώσεις που έχουν στηρίξει αυτήν την απεργία. Τα μέλη της Πασινό από τις 7 το απόγευμα επέστρεψαν κανονικά στα καθήκοντά τους.